Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και περαστικά, γιατί ακούω τη φωνή λίγο έτσι... Ευχαριστώ πολύ. Μαγκωμένη. Με αφορμή την ανακοίνωση της ημερομηνίας των εκλογών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχω κάνει σήμερα το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, τι δεν πρέπει να ξεχάσουμε όταν θα πάμε στην κάλπη. Πάντα. Να σας ρωτήσω και εσάς το ίδιο, να ξεκινήσω από εδώ. Δηλαδή, τι δεν πρέπει, εσείς τι δεν πρέπει, τι λέτε στον εαυτό σας και στους δικούς σας ανθρώπους να μην ξεχάσουν όταν θα πάνε στην κάλπη την Κυριακή της 21ης Μαΐου? Την επιβολή. Την επιβολή. Όλη αυτή, με μία λέξη, όλη αυτή την νοοτροπία, την αυταρχική, την αυτοκρατορική, το αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Του επιβάλλουμε την παρανοϊκή εκδοχή της αλήθειας. Του επιβάλλουμε την μία και μοναδική επιστημονική αλήθεια. Την απαγόρευση της συζήτησης, της ανταλλαγής απόψεων, της απόλυτης επιστήμης, ψευδοεπιστήμης. Όλα αυτά τα οποία χρησιμεύτηκαν για τον αυτοκράτορα, ούτως ώστε να επιβάλλει όλη αυτή την παράνοια, να μας καταδυναστεύσει, να μας κλείσει μέσα, ξέροντας ότι έτσι αυξάνεται η μετάδοση του ιού και πνίγοντας τις φωνές οι οποίες οι προειδοποιούσαν ότι αυτό είναι λάθος, ειδικά το δικό σου ραδιόφωνο, η δική σου εκπομπή και οι φωνές των ελαχίστων οι οποίοι φώναζαν, πνίγηκαν, σπηλώθηκαν, εξευτελίστηκαν. Μηνύθηκαν έτσι. Απειλήθηκαν. Για να φτάσουν σήμερα να αναγνωρίζουν ότι αυτό ήταν λάθος. Έτσι, χωρίς να κοκκινίζει το μάγουλό τους. Να μην ξεχάσουμε λοιπόν αυτή την επιβολή. Αυτό που νόμισαν ότι έχουν απέναντί τους ανόητα αρνιά και τα κάνουν ό,τι θέλουν και τα οδηγούν προς φαγή χωρίς να ιδρώσει το αυτί τους. Έτσι. Και απορώ πως ακόμα δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι απέναντι τους έχουν ένα λαό που βράζει, που τους περιμένει στη γωνία. Βέβαια, αν έβλεπαν οι πολίτες τη χθεσινή ανάρτησή σου με την εικόνα του κλεισίματος της αναγγελίας των εκλογών από το συμβούλιο, από το Υπουργικό Συμβούλιο, τότε θα καταλάβαινε ότι αυτή τη στιγμή από τις φάτες τους είναι σε δεινή θέση η Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Η μισή και παραπάνω από αυτούς δεν θα ξαναδούν Υπουργείο. Είναι η ώρα της πληρωμής, Στέφανε. Ήρθε ο λογαριασμός. Είναι η ώρα της πληρωμής. Βέβαια. Αυτό δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Να πληρώσουμε. Είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία θα πρέπει να θυμόμαστε, έτσι. Σαφώς και όλα όσα ζήσαμε και εμείς τα βιώσαμε στο πετσί μας την περίοδο του κορονοϊού, όμως υπάρχουν τα τεράστια εθνικά ζητήματα τα οποία είναι μπροστά μας. Ήδη περνάει στην κοινή γνώμη ότι με την διπλωματία, μετά τους σεισμούς και μετά την τραγωδία, την δολοφονία την κρατική στα Τέμπη, οι λαοί ήρθανε κοντά. Επίθεση φιλίας, λέει, έκανε ο Ερντογάν την ημέρα της 25 Μαρτίου και πάμε σιγά σιγά στην λογική της Συμφωνίας των Πρεσπών στις πρέσπες του Αιγαίου. Όλα αυτά είναι τρομερά επικίνδυνα, κύριε Γάκη. Τρομερά επικίνδυνα. Και σε όλα αυτά δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι δεν είναι πουθενά και η ιεραρχία της Εκκλησίας. Πουθενά, όμως. Η ιεραρχία της Εκκλησίας, όπως σε όλες τις φρικτές περιόδους της ανθρωπότητος, παίζει έναν άσχημο ρόλο. Να μην ξεχνάμε ότι και στην Επανάσταση της 25ης Μαρτίου του 1821, η ιεραρχία είχε αφορήσει τους επαναστάτες. Ναι.
να μην ξεχνάμε ότι και στο φασισμό του Μουσολίνη η Καθολική Εκκλησία είχε παίξει με το μέρος του Μουσολίνη. Και στην άνοδο του Χίτλερ η Εκκλησία είχε παίξει με το Χίτλερ. Λοιπόν, σε όλες αυτές τις σουρτές περιόδους της ανθρωπότητας η Εκκλησία δυστυχώς σύρεται πίσω από τις ηγεσίες και από την δύναμη. Δεν στάθηκε ποτέ απέναντι στην ισχύ. Εδώ τώρα λοιπόν η δική μας ιεραρχία απεδείχθη πολύ ευτελής, πολύ μικρή. Καταδέχτηκε ακόμα και να κλείσει τις εκκλησίες και δεν ακολούθησε και την θέληση του λαού. Είναι ανάξια η ιεραρχία. Ανάξια. Είναι παρόμοια με τους ανάξιους ηγέτες οι οποίοι προσπαθούν να μας πούν ότι τα κατάφεραν έχοντας κατακρεώσει ακόμα περισσότερο τη χώρα, έχοντας προσθέσει 40 δισεκατομμύρια χρέους επιπλέον, έχοντας θάψει 36.000 και πλέον ανθρώπους, 28.000 παραπάνω από όσους έπρεπε να είχαμε χάσει, και έχουμε αντιμετωπίσει μια οικονομική κρίση, μια καταλύστευση, διότι έχει αφήσει ελεύθερα τα σκυλιά να κατασπαράσουν τη σάρκα του Έλληνα και συμπράττει με όλους αυτούς. Λοιπόν, αυτά πρέπει να είσαι ανόητος για να μην τα δεις. Μάλιστα. Και επειδή και τα δύο κόμματα, και τα δύο μεγάλα κόμματα κινήθηκαν στην ίδια λογική, ψήφισαν τους περιορισμούς, ψήφισαν όλα τα άθλια νομοσχέδια αυτά, σαφώς δεν πρέπει να ξεχνάμε και το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν, ας έχουμε μυαλό και ας προστατεύσουμε τη χώρα, διότι είδατε τους έχει πιάσει χαρά μεγάλη. Το θεωρούν σίγουρο ότι θα συνεργαστούν και τα τρία κόμματα. Ναι, βέβαια πλέον υπάρχουν και επίσημες δηλώσεις, έτσι. Δηλαδή υπάρχει η δήλωση του βουλευτή της, του βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος, ο οποίος το λέει ανοιχτά κιόλας. Κωνσταντινόπουλος, που είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής. Έτσι, είναι το δεξιχέρι του Ανδρουλάκη. Ναι, ναι, ναι. Πιο επίσημη δήλωση από αυτήν δεν υπάρχει. Το είπε, ξεκάθαρα. Αν βλέπατε το φίλι χτες. Ναι, τον είδα, τον είδα. Τα έλεγα. Τα έλεγα. Καταλαβαίνετε. Τα έλεγα. Τάτσι, μη τσικότσι. Στη λογική των Πρεσπών, τη συμφωνία των Πρεσπών, θα πάμε για τις πρέσπες του Αιγαίου. Κύριε Γάκη. Και καμάρωνε για την απόφαση τη δικαστική. Ναι, ναι, καμάρωνε. Ήταν τρομερό αυτό το πράγμα. Τρομερό, τρομερό. Λοιπόν, κύριε Γάκη, να πάμε λίγο στο κομμάτι το ιατρικό που ξέρω ότι θα σας αρέσουν τα πολιτικά, γιατί είστε κι εσείς πολιτικών, αλλά να πάμε λίγο στα ιατρικά λιγάκι. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί όπως φαντάζομαι και εγώ έτσι και εσείς παρακολουθείτε λίγο την διεθνή ειδησιογραφία και το τι γράφουν διάφοροι επιστήμονες από όλο τον κόσμο, ελεύθερες φωνές, αναφορικά με τους ευνίδιους θανάτους και την γενικότερα τη θνησιμότητα, η οποία καταγράφει αύξηση, η οποία ταυτίζεται τουλάχιστον χρονικά με την έναρξη των μαζικών εμβολιασμών. Θέλω να μείνω σε μία φωτογραφία, και δεν είναι μία και δύο, είναι αρκετές πλέον οι φωτογραφίες, την οποία ανέβασε η ελληνικής καταγωγής δόκτωρα Αναστασία Μαρία Λούπης πριν από λίγες ώρες. Την ξέρετε, φαντάζομαι, τη συγκεκριμένη. Φανταστικά. Και είναι και πολύ αξιόλογη και προσπαθώ καιρό να της κάνω μία συνέντευξη. Πού θα πάει, θα το καταφέρω. Η κυρία Μαρία Αναστασία Λούπης ανέβασε μία φωτογραφία με ευρήματα τα οποία προφανώς προέρχονται από κάποια νεκροτομία, από κάποια νεκροψία, αυτούς τους θρόμβους οι οποίοι είναι, δανείζομαι τα λόγια που είχε πει εδώ στον Focus FM πριν από 2 χρόνια η Ελληνίδα ιατροδικαστής της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, η προϊστάμενη Λαμίας, η κυρία κόλλησε το όνομά μου τώρα, η κυρία Ακριβούση, η κυρία Αποστολή Ακριβούση, η οποία μου είχε πει ρακόμορφη θρόμβη τότε πριν από 2 χρόνια, πέσανε να τη φάνε τη γυναίκα, και τώρα βλέπουμε αυτές τις φωτογραφίες.
Και αναρωτιέται η Αναστασία Λούπης, αυτή η φωτογραφία δεν ήτανε, δεν αναρωτιέται, δήλωση κάνει, δεν ήτανε normal, δεν ήτανε κανονική πριν από τον μαζικό εμβολιασμό για τον κορονοϊό. Έτσι ακριβώς είναι. Κοιτάξτε, εάν οι ευθύνες θάνατοι αφορούσαν μη εμβολιασμένους, θα ήταν πρωτοσέλιδα. Α, καλά. Αυτό να το καταλάβουμε. Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε, κύριε Γάκη. Βέβαια. Δυστυχώς αφορούν τους εμβολιασμένους. Ναι. Εκεί η σπέκουλα δεν επιτρέπει να κοινοποιούνται. Όντως, αυτές είναι οι παρενέργειες, μια από τις πιο συχνές παρενέργειες του εμβολίου, της ακίδωσης για την ακρίβεια, είναι οι γενικευμένες θρομβώσεις. Και αυτή η θρόμβη που βλέπετε εκεί πέρα είναι προϊόν νεκροτομής και έχουν διαφορετικό χρώμα, διότι έχουν διαφορετική ηλικία. Οι πιο άσπροι είναι παλιότεροι θρόμβοι και οι πιο καινούργοι, οι πιο κόκκινοι, οι πιο σοκολατοί είναι καινούργοι. Επομένως έχουμε μία κάκωση, μία βλάβη που διαρκεί. Αυτό είναι γνωστό πλέον και αποδεδειγμένο. Αυτό αναδεικνύει η κυρία Λούπης, η οποία πραγματικά κάνει ένα φανταστικό έργο παγκοσμίως, διότι η δημοσίευση είναι στα αγγλικά. Ναι. Και διώκεται και αυτή φυσικά για αυτή την πρωτοβουλία της. Είναι στη Δανία. Δανία, εκείνη. Ναι, είναι στη Δανία. Ναι. Ναι. Είναι στη Δανία. Λοιπόν, την οποία εγώ θα πω ότι την ακολουθούν 300.000 άνθρωποι στον κόσμο. Έτσι. Βέβαια. 300.000 άνθρωποι στον κόσμο, όπως επίσης και άλλους... Τον δόκτωρο Ρόμπερτ Μαλόν τον ακολουθούν κάνα 800.000 άνθρωποι στον κόσμο και πλέον αυτά τα οποία λένε επηρεάζουν δικαστικές αποφάσεις, κύριε Γάκη. Βεβαιότατα. Εδώ πέρα οι δικαστές μας, και το είδατε και εσείς με τα μάτια σας τα ίδια και τα ακούσατε, το όπως το είδα και εγώ γιατί, για το ίδιο δικαστήριο αναφέρομαι, κάνουν ακόμα λόγο για το τείχος ανοσίας. Και βάσει του τείχους ανοσίας βγάζουν δικαστικές αποφάσεις. Και κάνουν και έφεση κατά της απόφασης. Κατά της αθωτικής απόφασης. Μερά πράγματα. Ναι, ναι, ζουν σε άλλο πλανήτη. Ζουν στον πλανήτη της παραπληροφόρησης, της υποχρεωτικότητος, του εκτευτελισμού, του προστίμου στους ηλικιωμένους. Όλων αυτών που δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Κύριε Γάκη, δεν έχω άλλο χρόνο. Δυστυχώς θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη. Εγώ σας ευχαριστώ και συγγνώμη για τη φωνή μου. Όλα καλά, όλα καλά. Να είστε καλά. Περαστικά. Γεια σας.